να επιστρέψουν. Λοιπόν, επιστρέφουμε, αγαπητές φίλες και φίλοι. Ενδιαφέρουσα ήταν νομίζω η συζήτηση, γιατί είχαμε και τον άνθρωπο ο οποίος θα ζει εκεί στην περιοχή και είχαμε και δύο ανθρώπους με διαφορετική άποψη για το θέμα των προσφύγων. Και έχω τον καλύτερό μου φίλο τώρα να μου μιλήσει για το Γαλάτσι. Πώς σου φάνηκε? Γαλάτσι. Το Γαλάτσι. Ο Τσίπρας, ρε φίλε, λέει ιστορική κόκκινη περιοχή, σημαία με πρασινάκι. Μάζεψε εκεί κάποιο κόσμο από επαρχία, εσωτερικό-εξωτερικό. Ναι. Προσπάθησε να πρασινίσει κάπως με κάποια συνταγή επαλαιωμένη, να πούμε, Τζουμάκας, 72 χρονών τώρα. Ο άνθρωπος αντί για κάτσε εκεί να φάει τη σύνταξη. Πώς δεν παίρνει βουλευτής τόσα χρόνια? Πώς δεν παίρνει? Πώς σου φάνηκε η εικόνα, αλήθεια, όταν πέρα την πλάκα, δηλαδή βλέπεις Τζουμάκα, Μπίστης. Ο Μπίστης. Ο Μπίστης πρέπει να τον ψηφίσουν αυτή τη φορά ή του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποια στιγμή πρέπει να βγει βουλευτής. Το θέλει τόσο πολύ ο άνθρωπος. Είναι σε κάθε εκλογική διαδικασία, είναι από κόμμα σε κόμμα. Είναι αυτός έχει γυρίσει από γάμο σε χαρά, ναι. Η Βασίλο πρότεινε. Ναι. Ποτέ δεν τον έχει ψηφίσει ο κόσμος όμως. Αυτό πώς το εξηγείς εσύ? Πώς το εξηγώ, ότι δεν το πιστεύω. Μήπως ο κόσμος δεν ξέρει, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεν το πιστεύει. Από τις άλλες επιλογές, Ραγκούσης. Ο Γιάννης ο Ραγκούσης το παίζε μια ζωή αρχηγής. Το Γιάννη το ρωτάω, αγαπητές φίλες και φίλοι, γιατί έχει... Όταν ήταν και εδώ φοιτητής, το παίζε αρχηγός, να πούμε, στο φοιτητικό, στην ΜΠΑΣΠ. Το έπαιζε, ήταν στο οικονομικό εδώ επί σειρά ετών, μετά έκανε ένα μεταπτυχιακό στο εξωτερικό. Και μετά ασχολήθηκε με το Δήμο εκεί του νησιού του. Καλά πήγε, λέει, σαν δήμαρχος. Δεν ξέρω, έτσι έχω ακούσει. Είχε και ένα γκούντις εκεί στο νησί. Τι γκούντις? Γκούντις. Μαγαζί. Μαγαζί, ένα γκούντις. Έχει ένα πολύ ωραίο σπίτι πολυτελές, τη βίλα την οποία την νοικιάζει πολύ ακριβά. Καλά κάνει ο άνθρωπος. Έτσι, με ροκάμα το βγαίνει. Τότε έβγαζε λεφτά. Τώρα έχει τρέλα με την πολιτική. Αλλά νομίζω ότι τελικά πολύ φοβάμαι ότι δεν θα εκλεχθεί κανείς από αυτούς. Κάτσε να σκεφτώ λίγο από αυτά τα πρόσωπα. Και επειδή θα πάρει λίγους ψήφους, επειδή δεν θα είναι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, Γιάννη, πρόσεξε να δεις τώρα. Βέβαια, είναι μεγάλη σε ηλικία οι περισσότεροι, αλλά... Εντάξει, ο Ραγκούσης δεν είναι μεγάλος. Ο Ραγκούσης δεν είναι μεγάλος. Είναι γύρω στα 60. Γύρω στα 60. Μπορεί και μικρότερος. Έχω την εντύπωση ότι είναι κοντά στη δική μου ηλικία. Ραγκούσης, ο Θεοχαρόπουλος. Αυτοί βάζουν, ρε παιδί μου, τώρα... Ο Θεοχαρόπουλος τη χαρά την πήρε, να πούμε, από την εποχή που του έδωσε τη... Το κοινάλ. Ναι, του έδωσε την έδρα από την κρατεία. Αλλά βάζει, πώς το λένε, μπαίνει πάλι σε μια φοιτηρία. Σου λέει αύριο μεθαύριο, θα αλλάξουν τα πράγματα. Είμαι με το ΣΥΡΙΖΑ. Θα τακτοποιηθώ. Νέο παλικάρι είναι. Κάπου θα με ανεπάγγελτος είναι. Κάπου θα τακτοποιηθεί. Και αυτός δεν μπορεί όλοι να είναι ανεπάγγελτοι. Πρέπει να βρει κάτι να ασχοληθεί. Ναι, αλλά εάν περιμένεις 4 ή 6 ή 7 χρόνια και το πες στην πολιτική, πρέπει κάτι να κάνεις για να τρως. Και από ό,τι μου έλεγε κάποιος επιχειρηματίας, εγώ δεν θα πάρω υποψήφιο βουλευτή ή βουλευτή στην επιχείρησή μου, γιατί υπάρχουν πολλοί λόγοι. Έχουν αυτό το πρόβλημα στη συνέχεια. Ναι, πολλοί από αυτούς όμως γίνονται κομματικά στελέχη, τακτοποιούνται. Όχι κρατικά, κομματικά. Δεν το κόμμα λέει, έχει κάποιους έμισθους. Ναι. Έτσι. Τι θα παίρνει ένα χιλιάρικο? Εντάξει, γιατί τι είναι. Τι είναι ένα χιλιάρικο? Γιατί αν πάει, από 7 θα πάει στα 1000. Εσύ να το προσλάβανε στο Χαρόπουλο τόσο παραπάνω, εγώ δεν το δίνα. Αλλά αυτή γι' αυτό σου ένα χιλιάρικο, ένα χιλιάρικο. Ό,τι μπορεί ο καθένας παίρνει. Να παίρνουν από 2,5 και 3 χιλιάρικα. Πάντως είναι πολύ ξύπνιος, έτσι ο τύπος. Ο πρωθυπουργός, συγγνώμη για ο τύπος. Δεν είναι. Εντάξει, κάνει ελιγμούς φοιτητικού. Δεν νομίζω όμως ότι όταν χάσει την εξουσία είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Α, βεβαίως. Δριός πεσούσης, πας ανήρξη λέβεται, λέγανε οι αρχαίοι. Έτσι και χάσει την εξουσία, μετά τον φάνη. Αλλά έχει φροντίσει Γιάννη, και στο έχω πει και άλλη φορά, έχει φροντίσει. Είναι ξύπνιος, είναι πονηρός. Δεν ξέρω αν είναι έξυπνος, είναι πονηρός. Έχει φροντίσει και έχει βάλει πάνω στο όχημα της αποτυχίας της εκλογικής όλους εκείνους οι οποίοι μπορεί μετά το αμφισβητούσαν. Ποιος το αμφισβητήσει? Αφού τους έβαλε μαζί του. Μα θα τους έχει τα ψηφοδέλτια. Θα βγει κάποιος άλλος από την κεντροαριστερά, Ραγκούσης, Μαγκούσης, και θα πει: Α, δεν είναι καλό. Δεν υπάρχει περίπτωση, Δημήτρη, να το αμφισβητήσει κανένας, τουλάχιστον για μία τετραετία, τριετία, τετραετία. Εάν χάσει και τις επόμενες εκλογές, θα τον αμφισβητήσουν πολύ και θα τον αναγκάσουν και σε άλλους ελιγμούς. Τότε θα δεις. Θα φτάσει στο 3-4-5%. Λοιπόν, πρώτη κάρτα για να πάμε στα θέματα που τα ξέρει πάρα πολύ καλά ο Γιάννης. Και θα δώσω το τηλέφωνο μετά για να τηλεφωνείτε. Να το δώσω. Α, ναι, σε λίγο.
Λοιπόν, το 35,4% της φορολογικής βάσης είναι συνταξιούχοι. Στα χρόνια της κρίσης, ο αριθμός των συνταξιούχων αυξήθηκε κατά 588.000, φτάνοντας στα 2,25 εκατομμύρια ευρώ. Τι μας λέει αυτός ο πίνακας, αυτή η κάρτα, αγαπητέ μου, Γιάννη? Τα λέει όλα. Ο ένας στους τρεις της φορολογικής βάσης, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι αυτοί οι οποίοι πληρώνουμε φόρο. Ναι. Το 35% από εκείνους οι οποίοι πληρώνουμε φόρο, αγαπητές φίλες και φίλοι, ή πληρώνουμε ή δεν πληρώνουμε, τόσο πάντων είμαστε αυτοί οι οποίοι συνθέτουμε τους κωδικούς, είναι συνταξιούχοι. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι... ότι το 1 τρίτο του ελληνικού λαού είναι συνταξιούχοι, το άλλο 1 τρίτο είναι άνεργοι και ηλικίας κάτω των 18 ετών, που σημαίνουν ότι δουλεύουν 3,5 εκατομμύρια για να ζήσουν αυτό. 10. Βγαίνει ο λογαριασμός έτσι? Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός έτσι. Με προσλήψεις βγαίνει ο λογαριασμός? Δεν βγαίνει. Με τι βγαίνει ο λογαριασμός? Με επενδύσεις. Με επενδύσεις και με δουλειά. Με ξένες επενδύσεις. Και γιατί φυσικά αν... σου έχω πει πάρα πολλές φορές ότι και οι επενδύσεις δεν μπορούν να αποδώσουν αμέσως. Επομένως, θα έπρεπε οι επενδύσεις αυτές που χαροπαλεύουν, π.χ. ελληνικό, ήδη να είχαν τρέξει. Δηλαδή να βρίσκονται στο δεύτερο, τρίτο χρόνο της προσφοράς τους. Έτσι. Ή ας πούμε τώρα με την αναθεώρηση του συντάγματος, εγώ περίμενα να αναθεωρηθεί το άρθρο που είχε να κάνει με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σωστό, για να, για να δημιουργήσουν 100.000 θέσεις εργασίας και να φέρουν συνάλλαγμα. Η Κύπρος, αγαπητέ Δημήτρη, το 2% του 3,5% του ΑΕΠ αυξήθηκε. 20 δισεκατομμύρια καθάριστο εθνικό προϊόν, κατά κεφαλή εισόδημα πόσο? 30.000 ευρώ. Μάλιστα. Σε 9 από τις 13 περιφέρειες οι συνταξιούχοι είναι περισσότεροι από τους μισθωτούς, τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μέγα πρόβλημα δημοκρατικό. Το 2010 κάθε συνταξιούχος δήλωνε καθαρό εισόδημα 16.228 ευρώ, ενώ σήμερα 11.175, η μείωση είναι 31,1%. Το θέμα, το πρόβλημα δεν έχει άλλη λύση, εκτός από αυτήν για την οποία πολλοί φωνάζουν. Φωνάζει και ο Γιάννης, τον ακούω, τον παρακολουθώ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μόνο με ξένες επενδύσεις, ώστε να είναι καλός ο μισθός, ικανοποιητικός, για να μπουν και χρήματα στα ασφαλιστικά ταμεία, αλλιώς δεν σώζεται. Για να έρθουν ξένες επενδύσεις, χρειάζονται φορολογικά κίνητρα, ασφαλιστικά κίνητρα, τραπεζικό σύστημα και γραφειοκρατία, αλλαγές σε πολλά επίπεδα. Μάλιστα. Δεν έρχονται όμως έτσι εύκολα επενδύσεις, εάν δεν συμβούν αυτά. Το τηλέφωνο το βλέπετε, 2-310-50-10-06. Μπορείτε να τηλεφωνείτε για να θέτετε ζητήματα στον Γιάννη τον Σοπασί, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και να απαντήσει εκείνος από την πλευρά του κάτι νέο, καινούριο, φρέσκο, έχουμε κάτι. Ετοιμάζονται οι 120 δόσεις, αλλά πρέπει να το εγκρίνουν πρώτα οι θεσμοί. Δηλαδή, αυτά που διαβάζουμε καθημερινά σε εφημερίδες, ότι υπάρχει προσχέδιο. Το προσχέδιο αυτό θα πάει στις Βρυξέλλες, θα εγκριθεί. Και στα κόκκινα δάνεια του ίδιου. Και πολύ πιο πάνω. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλές προσδοκίες, να είμαστε λίγο συγκρατημένοι και σοβαροί, γιατί ενδεχόμενα να μην είναι 100% τα πράγματα όπως εμείς τα θέλουμε, να είναι διαφορετικά όπως είναι και ήταν και με τα κόκκινα δάνεια. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ό,τι και να ψηφίσετε, θα είναι καλύτερο από αυτό το πράγμα όπου ο άλλος έχει αδυναμία να τακτοποιήσει μια κρεμότητά του προς το δημόσιο. Έτσι. Κάποιοι θα τα καταφέρουν. Γιατί το σημαντικό δεν είναι να σου κάνουν 120 δόσεις. Το σημαντικό είναι να, να έχεις χρήματα, να έχεις δουλειά για να μπορέσει να μπορεί να πληρώσει αυτή τη ρύθμιση. Δόση. Και ό,τι λοιπόν, ναι, ο κύριος Νίκος είναι στη γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Νίκο. Καλησπέρα σας. Λίγο την ένταση, παιδιά, αν θέλετε μέσα, ναι. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα τον κύριο Σοπασί να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Παίρνω αναπηρική σύνταξη εδώ και λίγο καιρό με 4.770 ένσημα. Έχω βρει όμως από πρώην ΤΕΔΕ άλλα 1.000 ένσημα. Αυτά θα προσμετρηθούν σαν χρόνος συντάξιμος? Είναι παράλληλα τα ένσημα σας αυτά με το ΙΚΑ? Όχι, όχι. Δεν είναι παράλληλα. Τα έχετε δηλώσει τώρα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Έχει κάνει ερώτηση ο ΕΦΚΑ στο πρώην ΤΕΒΕ. Το ΤΕΒΕ περιμένουμε να απαντήσει. Βεβαίως, βεβαίως. Να... όταν θα βγει οριστική, βγήκε οριστική απόφαση. Βγήκε οριστική απόφαση αναπηρίας, αναπηρική παίρνω. Ναι. Και το δεύτερο, θα μετρήσει σαν χρόνος δηλαδή όταν βγω στα 67. Ναι, θα μετρήσει, αλλά αυτά τα 1.000 μεροκάματα από τη στιγμή που δεν είναι παράλληλα πρέπει να προσμετρηθούν και στην αναπηρική. Ναι, θα προσμετρηθούν τώρα. Είναι να απαντήσουν τα δύο ταμεία. Και το δεύτερο ερώτημα είναι, θα αυξηθεί η αναπηρική μου σύνταξη όταν προσμετρηθούν αυτά τα ένσημα? 4.770. Παίρνω ένα χι ποσό. Ναι, το ποσό, που θα 5.000... το ποσό που παίρνετε αυτή τη στιγμή, αγαπητέ κύριε, σε ποιο ύψος ανέρχεται?
Βρίσκεται στα 3,40. 3,40, δηλαδή έχετε 4.700 μαζί με τα χίλια. 70. Μαζί ναι. Με τα χίλια που έχετε στο ΤΕΒΕ. Όχι, όχι. Αυτά θα προσθεθούν. Αυτά θα προσθεθούν, θα πάρετε μια προσάυξηση. Α, θα υπάρχει και προσάυξηση και θα μετρήσει και σαν χρόνος εργασίας. Ναι, θα υπολογιστεί και αυτός. Ευχαριστώ πολύ. Βάστε καλά, βάστε καλά. Λοιπόν, μάλιστα. Το όνομα του επόμενου κυρίου δεν το συγκράτησα. Λευθέρης. Το κύριο Λευθέρη, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Χαίρετε, αγαπητέ. Τον κύριο Γιάννη λίγο. Ναι, σας ακούει. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας, κύριε Γιάννη. Γεια σας, κύριε Λευθέρη. Εγώ έχω 10 χρόνια στον ΟΓΑ, πληρωμένα. Ναι. Έχω και 6.000 και 2.000 ένσημα. 6.000 ένσημα έχετε πριν τον ΟΓΑ, έτσι. Ναι, όχι, 2.000 ένσημα. 2.000 ένσημα και 6 χρόνια στον ΟΓΑ. 6 χρόνια στον ΟΓΑ, 1.800. 10 χρόνια στον ΟΓΑ, 10 χρόνια στον ΟΓΑ. 10 χρόνια στον ΟΓΑ είναι 3.000 ένσημα. Ναι, και 2.000 ένσημα έχω στο ΙΚΑ. 5.000, πόσο ετών είστε? Είμαι 55. 55. Εάν συνεχίσετε να είστε ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, θα πάτε στα 67. Όχι, τώρα παίρνω αναπηρική από τον ΟΓΑ. Α, παίρνετε αναπηρική. Ναι, 5 χρόνια. Για 5 χρόνια θα πάτε, μετά τα 5 χρόνια θα ξαναπεράσετε από επιτροπή. Εύχομαι να σας δώσουν ποσοστό, γιατί αν χάσετε το ποσοστό θα πάτε στα 67. Ναι, αυτά τα 5 χρόνια τώρα που πληρώνω εγώ αναπηρική, πιάνονται στην ασφάλεια, πιάνονται στα. Όχι, αγαπητέ κύριε, γιατί έχετε θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Αν δεν είχατε 4.500, ναι, θα είχατε μία προσμέτρηση μέχρι τα 4.500. Από τη στιγμή που έχετε 5.000, δεν προσμετρούνται αυτά τα πλασματικά της αναπηρίας. Ναι, 10 χρόνια έχω στον ΟΓΑ πληρωμένα. Ναι, ναι, εντάξει. Ναι. Θα παίρνετε αυτή τη σύνταξη για 5 χρόνια. Στα 5 χρόνια θα ξαναπεράσετε από επιτροπή. Εάν σας δώσουν παράταση. Ανά 2 χρόνια περνάω. Ανά 2 χρόνια περνάω. Ανά 2 χρόνια. Εάν πάνε 12 χρόνια συνεχόμενα, θα μονιμοποιηθεί η σύνταξη. Α, θα μονιμοποιηθεί. Ναι. Και αυτά που έχω πληρώσει, θα τα συμψηφίσουν, τι γίνεται μετά? Εάν έχετε παράλληλο χρόνο, θα συμψηφιστεί. Α, θα συμψηφιστεί. Ναι, ναι. Έγινε, κύριε Γιάννη, σας ευχαριστώ. Γεια σας. Καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε στην κυρία Αρχοντούλα, η οποία είναι στη γραμμή. Να δούμε. Ναι, εγώ είμαι στην γραμμή, ναι. Χαίρετε, κυρία Αρχοντούλα. Ναι. Σας ακούμε. Με ακούτε. Σε εσάς θα τα πω για τον κύριο Σοβασί. Στον κύριο Σοβασί, εδώ είναι ο Μπαμπινιώτης του ασφαλιστικού. Λοιπόν, είμαι 65 χρονών, έχω, ναι, παραδώσει. Ναι. Μου στέλνουν εδώ 3 χρόνια πάνε έρχονται τα χαρτιά από το ΕΦΚΑ. Ναι. Και μου λένε ότι τα 5 τελευταία χρόνια που δεν δουλεύω δεν ισχύει να συνταξιοδοτηθώ. Δεν έχετε την τελευταία πενταετία, δεν που σημαίνει ότι, πενταετία, ότι θα σας πάμε στα 67. Θα πάτε στα 67, κυρία μου. Δεν θα πάρετε σύνταξη τώρα και θα πάτε στο 67ο έτος της ηλικίας σας. Είστε 65 μετά από 2 χρόνια. Μας ακούτε? Μου στείλανε ένα έγγραφο και, ναι, μου στείλανε ένα έγγραφο από, ναι, το ΕΦΚΑ και λένε όμως κάτι μπερδεμένο. Πώς μπορώ, κύριε Σομπασί, να έρθω στο γραφείο? Φέρτε το στη Φράγκο 13 στον έκτο όροφο. Σας ευχαριστούμε. Φράγκο 13 στο δεύτερο, έκτο όροφο. Ναι. Να πάμε στον. Πες μου λίγο, πώς είδες αυτή την κίνηση του κυρίου Τσίπρα με τους Ρώμα? Κοίταξε, δηλαδή, είπες προηγουμένως ότι κινείται μικροπολιτικά πάρα πολύ σωστά. Πήρε εκεί τον Παϊτέρη, τον Παϊτέρη παλιά τον είχε το Πασόκ, μετά πήγε με τον Τσοβόλα. Εντάξει, θα πάρει κάποιους ψήφους από εκεί. Αυτός ήταν ο λόγος. Αυτός είναι ο λόγος. Συναντήθηκε εκεί, διάβασε παραμύθι στα παιδιά, τον Ρωμά. Γνωστή συνταγή, παλιοκομματική, ρε φίλε, πολύ, πολύ αράχνη. Είναι, σε πληροφορώ, Δημήτρη, ότι είναι καθαρά αμερικάνικη σχολή αυτή. Ναι, αλλά αυτά τα κάναμε παλιά εμείς. Ποια παλιά? Στην Ελλάδα τα κάναμε αυτά. Δεν γιατί πήγαινε. Στην Αμερική δεν επισκέφτεται ο κάθε υποψήφιος πρόεδρος, δεν επισκέφτεται όχι μόνο τις μειονότητες, όχι μόνο και τους θρησκευόμενους. Υπάρχουν 100 αιρέσεις στην Αμερική. Σωστό είναι αυτό που λες. Ναι. Έτσι. Ναι, αλλά πολύ φθηνό, ρε. Πολύ φθηνό, ξεφθηνό. Φθηνό δεν είναι. Τα ψηφαλάκια παγκοσμίως και μετράνε. Βέβαια, ο Γιάννης Σοπασής και είναι προς τιμήν του, έχω να το λέω. Κατά διαστήματα, όταν δινόντουσαν χωρίς ιδιαίτερο έλεγχο διάφορα επιδόματα, το είπε και ευθέως ο άνθρωπος, πολλά καταλήγουν. Βέβαια. Εκεί, στο αφορολόγητο, χωρίς αφημί. Καμιά χωρίς εισόδημα. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι είναι γνωστό ότι δεν έχουν. Επιδόματα δίνονται, ναι, και υπόψη μπορεί κάποιος να παίρνει μια σύνταξη, παίρνει και το επίδομα.
Δεν μπαίνει φραγμό. Τώρα εδώ μιλάμε για ανθρώπου οι οποίοι δεν δηλώνουν σε κατά ψέματα. Όλοι ασχολούνται με τον Ντάτσον, με αυτό. Και με το, μπορεί να δοθούν και προεκλογικά τέτοια επιδόματα. Είναι αυτέ που λέω εγώ οι επιταγέ απόρων κορασίδων. Λοιπόν, δώστε μου την σειρά των ακροατών ακροατριών που είναι στη γραμμή. Η κυρία Εύη πρώτα. Κυρία Εύη, καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Καταρχήν ευχαριστούμε πολύ για όλα. Να είστε καλά. Και τον κύριο Βιενιέρη και τον κύριο Γιάννη. Για ήθελα να μας ρωτήσω κάτι. Ναι. Ο σύζυγος συγχωρέθηκε το 16 το Νοέμβριο. Μάλιστα. Πληρώθηκα το επικουρικό του, κύριε Σομπαστή. Ναι. Έπρεπε να πάρω 250 τα μισά γιατί έπαιρνε 500. Καθαρά έπρεπε να πάρω 235 και κάτι και πήρα 180 ευρώ. Πήρατε μετά από επανυπολογισμό το 50%, θα έπαιρνε κανένα 600 και φτάσετε να παίρνετε 180 ευρώ. Βέβαια, να πούμε ότι ετοιμάζουν κάτι προεκλογικό αυτές τις ημέρες, ενδεχόμενα να σας πάνε στο 70%, οπότε θα είστε αναπροσαρμογή. Μου επιτρέπετε, κύριε Γιάννη, να σας πω, σας παρακαλώ. Ναι. Ναι, σας ακούω. Να, ευχαριστώ. Στην απόφαση που έχω στα χέρια μου, λέει καθαρά ότι έπρεπε να πάρω 235 ευρώ. Ναι. Και πήρα 180. Ναι, το 235, ο σύζυγός σας πριν πεθάνει πόσο έπαιρνε? 510. Ναι. Εάν δεν γινόταν επανυπολογισμός θα έπαιρνες 250. Στη συνέχεια έκαναν επανυπολογισμό και σας έδωσαν το 50% του επανυπολογισμού. Τώρα, εάν θα ετοιμάζουν ένα νομοσχέδιο σκούπα που θα ψηφιστεί πριν το Πάσχα και αναφέρεται μέσα ότι θα επανέρθετε στο 70%. Να περιμένετε, θα σας ενημερώσω γι' αυτό, αναλυτικά κιόλας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε πολύ καλά. Να είστε καλά, και καλώς εσάς απόγευμα. Και τον κύριο Βενιέρη. Κύριε Βενιέρη, ευχαριστούμε για όλα. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε εμείς. Τον κύριο Γιάννη να ευχαριστήσουμε για αυτά. Πολλοίς κόσμος μου λέει εκεί, τι κάνεις, λέω, μαθαίνω κι εγώ τι να κάνω. Μικρό παιδί, μαθαίνω. Κάποια στιγμή μπορεί να με χρειαστούν όλα αυτά τα πράγματα. Να πάμε στη συνονόματή μου. Συνονόματη, στη Δήμητρα. Μπορεί να σε δω Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τόσο ψηλά, θες το Ρωμανιά του φίλου σου. Γιατί τι νομίζει. Ο Ρωμανιά, σε πάει καθηγητή μεγάλο. Εντάξει, ο Ρωμανιά το ξέρει το ασφαλιστικό. Το ξέρει. Εγώ το μαθαίνω από σένα, δεν το μάθω. Μπορεί και εσύ αύριο να γίνει Γενικό Γραμματέα στο Υπουργείο. Για να δούμε, κυρία Δήμητρα, τι θέλει να μα ρωτήσει. Κυρία Δήμητρα, καλησπέρα σα. Γεια σα, τα συγχαρητήριά μου. Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Σοπασί. Σας ακούω. Ευχαριστώ. Κύριε Σοπασί, ο σύζυγός μου έχει μετοχή στο ΚΤΕΛ. Έχει φτάσει στα 69 και δεν μπορούμε να καταθέσουμε τα χαρτιά. Μήπως ήρθε κανένας νόμος καινούριος? Κοιτάξτε να δείτε, αν θέλετε εύκολα να πάρει το 40% μπορεί. Μπορεί τώρα είναι το 40%. Να πάρει το 40%. Μάλιστα έχω μια υπόθεση την οποία χειρίζουμε και το ψάχνω τώρα. Ναι. Μια κυρία η οποία έχει και αυτή κάπου προς την Καστοριά δύο αστικά. Μάλιστα. Και δεν μπορεί να πάρει μέχρι τώρα, δεν μπορούσε να πάρει σύνταξη. Δεν μπορεί. Έφτασε 69 και δεν μπορεί να πάρει. Έτσι. Ναι. Και ψάχνουμε τώρα τουλάχιστον να πάρει το 40%. Αν δηλαδή όποιος έχει μετοχές δεν μπορεί να πάρει σύνταξη, Γιάννη, υπάρχει έχει, μετοχή. Κοίταξε, όταν έχουν αυτοί, δεν είναι μόνο μετοχή, έχουν και την ιδιοκτησία. Ναι. Έχουν άλλα προβλήματα εκεί, θέλει νομοθετική ρύθμιση. Και δεν μπορούν να τα, ή πρέπει να τα πουλήσουν ή τα μεταβιβάσουν. Και ποιο θα τα πάρει? Είναι όλα μέσα. Όλα μέσα είναι τώρα. Τι μέσα, η μετοχή είναι μέσα? Ποια μετοχή? Γιατί ο ΟΑΣ δεν ήταν μέσα. Ναι, αλλά γιατί οι μέτοχοι έχασαν. Όλα τα υπεραστικά, ειδικά στην επαρχία, είναι μέσα. Α, ναι. Και δεν θέλει να τα αγοράσει κανένα. Και δεν αγοράζει κανένα μετοχές. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε την κυρία Δήμητρα. Κυρία Δήμητρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να πιστεύω να σας κάλυψε η απάντηση του Γιάννη και στο Πασί. Καλό απόγευμα να έχετε. Γιάννη, σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Ευχαριστώ. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για όλους μας αυτή τη συζήτηση που έχουμε κάθε εβδομάδα. Καλό απόγευμα. Τα λέμε την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι.